γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν παραδέχεται τους καθολικούς Αγίους, παραδείγματος χάρη τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίδης. Αυτό δεν είναι αντίθετο στην ελευθερία του Αγίου Πνεύματος? Άλλωστε δεν είναι πολύ εγωιστικό να θεωρούμε οι Ορθόδοξοι ότι μόνο εμείς θα σωθούμε? Καταρχάς βεβαίως δεν είναι εγωιστικό να λέμε ότι στην Ορθοδοξία είναι η σωτηρία. Προσέξτε, δεν είναι εγωιστικό. Είναι ο φυσικός χώρος της σωτηρίας. Θα το πω μια φορά. Είναι ο φυσικός χώρος της σωτηρίας. Άλλο τώρα τι θα κάνει ο Θεός με όλα αυτά τα εκατομμύρια των ανθρώπων που βρίσκονται στον Προτεσταντισμό, στον Ρωμακαθολικισμό ή ακόμη αν θέλετε, και όλοι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν άκουσαν ακόμη το κήρυγμα του Ευαγγελίου ή ό,τι άλλο. Αυτό δεν είναι λοιπόν ως το Θεό. Αυτό ως θέμα κρίσεως ανήκει στο Θεό. Διότι η κρίση είναι του Θεού. Μερικοί μάλιστα σκανδαλίζονται πάνω στο σημείο αυτό και εκείνη η ερώτηση, εκείνη η απορία που τους κάνει μάλιστα να απέχουν από τον Χριστιανισμό, ανοητότατα εννοείται. Και τούτο γιατί δεν είναι πραγματική. Είναι πρόθεση, δεν είναι πραγματική. Η αιτία είναι και πώς θα σταθούν οι άλλοι. Αυτό αγαπητέ μου, δεν είναι δικό σου θέμα το πώς θα σταθούν οι άλλοι. Αυτό είναι το θέμα του Θεού. Το πώς θα σταθούν οι άλλοι. Εσύ σώσου, το παρακάτω μη σε διαφέρει. Αν θέλεις, κάνε προσοχή υπέρ όλου του κόσμου να σου πει. Το παρακάτω ανήκει στον Θεό. Έτσι, θα λέγαμε ότι δεν είναι καθόλου εγωιστικό να λέμε ότι είμαι ορθόδοξοι ή ότι μόνο οι Ορθόδοξοι θα σωθούν. Αλλά είναι ο φυσικός χώρος μέσα στον οποίο υπάρχει η σωτηρία. Και θα σας έλεγα ότι είναι ένα προνόμιο του Θεού να λέμε ότι είμαστε σε αυτόν τον φυσικό χώρο. Ότι μπορούμε να μην σωθούμε ευρισκόμενοι στον χώρο των οικείων, δηλαδή της σωτηρίας. Αυτό πάλι είναι εξίσχολητές. Ότι φτάνουμε στο σημείο να χάσουμε τη σωτηρία επειδή δεν ανταποκρινόμεθα εις το θέλημα του Θεού. Αλλά είναι ο φυσικός χώρος όπως αυτό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Για να το δείτε έτσι θα σας το πω ως εξής. Από το διάλογο του Κυρίου με την Σαμαρίτιδα γυναίκα που λέει ο Κύριος ότι εμείς μιλάει κατάστομο φυσικά. Και φέρεται ως Ιουδαίος, μάλιστα η ίδια τον αποκαλύπτει ως Ιουδαίος. Όπως ακριβώς θα δούμε κάποιον που είναι από την επαρχία και τα ρούχα, όχι τώρα πια. Τώρα υπήρξε ισοπαίδευση σε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά πάνω κάτω. Δεν φαίνεται ο χωρικός, δεν φαίνεται όταν κατέβει στην Αθήνα. Φαίνεται, πώς το λέτε, φαίνεται. Εγώ μάλιστα πια, μα κατέβει στην Αθήνα, κρατάω τις τάντες με εκείνες που κρατάω εδώ, τις αγοράζω. Και λέω από μέσα μου, χωρικά το παπάσιο. Έχω γεννηθεί στην Αθήνα. Δεν φαίνεται, φαίνεται. Έτσι κατά παρόμοιο τρόπο αγαπητοί μου και η Σαμαρίτιδα διέκρινε στον Κύριο από τον τρόπο του ντυσίματος, ομιλία προφορά όλα αυτά, φέρνει. Και του λέει πώς εσύ Ιουδαίος καταδέχεσαι και μιλάς με μένα. Και εκεί αμέσως ανοίγει τη συζήτηση αυτή, θεολογική συζήτηση, καταπληκτική συζήτηση και λέει στον Κύριο τι είναι προτιμότερο, τι είναι ορθότερο να λατρεύεται ο Θεός στο Ιεροσόλυμα ή στο Ροσγαριζίλη. Και ο Κύριος της είπε, ενώ ο σκοπός του ήταν να σωθεί και επιπλέον ο σκοπός του δεν ήταν να υπάρξει μια προσκόλληση εις τα Ιουδαϊκά δεδομένα, παρά τα αναφέρει και λέγει, εσείς δεν ξέρετε που λατρεύεται ο Θεός. Ο Θεός λατρεύεται εις την Ιερουσαλήμ και ότι η σωτηρία είναι από τους Ιουδαίους. Γιατί λέγει αυτή την αλήθεια ο Κύριος? Ενώ γρήγορα θα φύγει από αυτό και θα πάει πιο κάτω, διότι αυτό απετέλεσε ένα υπόβαθρο για τη σωτηρία. Υπόβαθρο, ο Ιουδαϊσμός απετέλεσε υπόβαθρο τη σωτηρία. Γιατί υπόβαθρο? Επί του οποίου δεν εκτίζεται ο Χριστιανισμός. Δεν εκτίθηκε ο Χριστιανισμός πάνω στον Σαμαρίτισμο, αλλά επάνω στον Ιουδαϊσμό. Γι' αυτό τη λέγει ότι εσείς δεν ξέρετε τι πιστεύετε, εμείς ξέρουμε. Εμείς έχουμε την αλήθεια, λέει ο Κύριος, πάντα κατά άνθρωπον. Και ότι η σωτηρία είναι από τους Ιουδαίους. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό που δείχνει τον χώρο της σωτηρίας. Άλλο τώρα και οι Ιουδαίοι τελικά, ενώ σαν στο φυσικό του τώρα δεν σώθηκαν. Διότι δεν θέλησαν. Η Σαμαρίτιδα σώθηκε.
παρότι δεν είναι αυτό που υπάρχει στη χώρα, έφεραμε κάτω. Τα πράγματα είναι εκεί που πρέπει να είναι τοποθετημένα. Τώρα, πάω στο πρώτο μέρος της ερωτήσεως, που λέει γιατί η Εκκλησία μας δεν παραδέχεται τους καθολικούς Αγίους. Είναι γνωστό ότι τόσο η Ανατολή όσο και η Δύση διατηρεί τους Αγίους εκατέρωθεν, σε τις δύο πλευρές, εκείνους οι οποίοι υπήρξαν πρώτου σχίσματος, πρώτη χίλια μετά Χριστόν, ονδικά, πρώτου δεκάτου αιώνα. Και έτσι, η μένουνε Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, βεβαίως έχει ως Αγίους τον Ιερό Χρυσόστομο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Νύφης, τον Άγιο Γρηγόριο των Θεολόγων, όχι τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, γιατί είναι μεταγενέστερος του και του οποίου τα έργα, στην ερμηνεία που έκανε ο Άγιος Νικόδημος, όταν πήγαν να τυπωθούν στην Ευρώπη, ακούστε, χάθηκαν. Εντός εισαγωγικών. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σε αυτό. Ο Άγιος Γρηγόριος δούλεψε, ο Άγιος Νικόδημος δούλεψε πάνω στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Και φαίνεται ότι ήταν το καλύτερο του έργο. Δεν έκλαψε, όπως λέει ο ίδιος, για τίποτα στη ζωή του τόσο, όσο έκλαψε για την απώλεια αυτού του βιβλίου. Τα χειρόγραφα πήγαν στην Ευρώπη, τα ανεψεύτη που τα ανεψεύτη, και εκεί όταν έφτασε το τυπογραφείο, γιατί ακούστατα δεν συνέφερε να εκδοθεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στους Δυτικούς, γιατί οι Δυτικοί είχαν πίσω από τον Βαλάμ, τον Βαρλάμ, ήταν ο Περιδίτης, το Δυτικό Πνεύμα. Δεν συνέφερε σε αυτό το συντάργιο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Λοιπόν, όχι τον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά, αλλά πώς άλλο, τον Άγιο Βασίλειο, τον Μέγα Βασίλειο, τον Μέγα Θανάσιο, αυτούς τους έχουν. Όπως που είναι της Ανατολικής Εκκλησίας. Όπως εμείς έχουμε τον Άγιον Αμβρόσιο, με Διολάνο, τον Ιερόν Αυγουστίνο και ούτω καθεξής. Όλοι αυτοί υπήρξαν πρώτου σχίσματος. Μετά το σχίσμα, ούτε αυτοί δέχονται τους Αγίους μας. Παράδειγμα, τυπικό Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς που σαν έφερα προηγουμένως. Ούτε εμείς δεχόμεθα τους Αγίους εκείνους, της Δύσεως. Αν με ρωτήσετε γιατί, μήπως εδώ θα έπρεπε να πει πάλι ότι είναι σωστό, ξέρω εγώ. Προσέξτε. Ένας Άγιος αντιπροσωπεύει, ο Άγιος Γρηγόριος, αντιπροσωπεύει την πνευματικότητα της Εκκλησίας. Εάν τώρα κάποιος ανήκει σε έναν άλλο χώρο, όπως είναι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, που εμείς εχωρίστηκαν διότι ό,τι υπήρξε εκεί, τα γνωστά μην επανέρχομαι σε αυτά, η Δυτική Εκκλησία έχει ένα πίκρι, μια άλλη πνευματικότητα. Έτσι τόσο πολύ, τόσο. Ομοιγέννητο, ποτέ επέλθει καμία ένωση. Ακούσατε τι είπα. Όπως θα πείτε τι σοβιδιστής είναι. Ο μη γέννητο. Ήθελα να μην γίνει. Αν ποτέ υπάρξει, γίνει ποτέ καμία τέτοια έρευση και εγώ ζω, σας βεβαιώνω ότι θα αισθανόμουν φοβερά. Θα ήταν το φοβερότερο μαρτύριο της ζωής μου. Ποιο λέει. Ούτε ζω όπως ο Θεός θέλει, ούτε έχω καμία ανεπτυγμένη πνευματικότητα. Αλλά η πνευματικότητα της Δύσεως είναι αφόρητος. Είναι κοσμικοποιημένη. Είναι αφόρητος. Ίσως δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε αυτό. Αν το αντιληφθείτε κάποτε θα με δικαιώσετε. Θα να λέγω, η πνευματικότητα της Δύσεως είναι αφόρητος. Και το δυστύχημα ότι αυτό, αυτό που είπα προηγουμένως, ομιγέννητο, η ένωση, μια επικειμένη ένωση, γίνεται ήδη δια της μεθόδου της διεισδύσεως. Έτσι, όχι μόνο ο λαός μας έχει μια κοσμικοποιημένη πνευματικότητα, είναι πάρα πολύ ξένη στην Ελλάδα που έχουμε κοσμικοποιημένη δυτικού τύπου πνευματικότητα, αλλά είναι και πολύ κληρική και μάλιστα ανώτερη κληρική, επίσκοπη. Αυτό είναι ένα δυστύχημα. Και εδώ είναι ο κίνδυνος ότι ο Θεός είναι εντός των τυχών. Και γι' αυτό είπα, ήθελε ο Θεός να μην το δώσει, μπορεί όμως να το δώσει. Δεν ξέρω. Αυτό είναι θέμα του Θεού. Δεν ξέρω. Αλλά σας βεβαιώνω ότι εκείνο που είναι το φοβερό είναι η διαφορά πνευματικότητας. Πού οφείλεται?
στην πραγματική ιδιοσελίδα. Διότι λέμε πολλές φορές, μα μαλώνουμε τώρα για ένα γιώτα και ένα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Διότι με βάση την πραγματική ιδιοσελίδα έχουμε τη διαφορά της πραγματικότητας. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Όταν επί παραδείγματι υπάρχει, θα το βρούμε από σήμερα, ίσως σήμερα, αν φτάσουμε εκεί στον Άγιο Κύριο, λέει κάπου, ο Σοφωνίας λέει, εκπροσώπου Χριστού. Δεν λέει αντιπροσώπου Χριστού. Το έχω υπογραμμίσει για να το σχολιάσω στην ομιλία. Ξέρετε τι είναι η διαφορά του εκπροσώπου και του αντιπροσώπου. Ο αντιπρόσωπος είναι το πρόσωπο εκείνο που είναι αντί ενός άλλου προσώπου. Περιπίν είναι μια εταιρεία στην Αθήνα και εγώ είμαι αντιπρόσωπος της εταιρείας αυτής. Εδώ δεν είναι η εταιρεία. Είναι στην Αθήνα. Αφουσιάζει από τη Λάρισα. Αντί αυτής είμαι εγώ. Λέγομαι αντιπρόσωπος. Εκπρόσωπος θα πει ότι πίσω από μένα είναι εκείνος που με θέλει να πω κάτι. Αλλά αυτός ο κάποιος είναι από πίσω. Και είμαι από προσώπου του προσώπου που με θέλει. Από προσώπου Χριστού. Ο Σοφωνίας είναι από προσώπου Χριστού. Έτσι, ο Πάπας είναι ο αντιπρόσωπος του Χριστού επί της γης. Αλλά ο Πατριάρχης είναι εκπρόσωπος, δεν είναι αντιπρόσωπος. Διότι ο αντιπρόσωπος σημαίνει ότι ο Θεός, ο Χριστός κυβερνάει στον ουρανό και ο Πάπας κυβερνάει στη γη. Πέστε μου τώρα αν αυτό έχει διαφορά ή δεν έχει διαφορά. Την πνευματικότητα, όταν πια ο Πάπας είναι αντί του Χριστού πάνω στη γη. Και τώρα αυτός, κατά κάποιο τρόπο, έχει προσπιτοποιήσει την χριστιανική πνευματικότητα, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι πλέον αυθεντία. Θεωρείται θεόμνευστος, αλάθητος. Το δόγμα του αλαθίστου. Αυτά είναι φωτάρα. Και αν εσύ μου εισαγάγει σε έναν τρόπο ζωή, ξέρω εγώ αγαπητέ να με δείτε να κάνω κάτι, θα με διορθώσω. Δεν είμαι αλάθητος. Ούτε εσύ ούτε εγώ. Θα με διορθώσετε. Θα μου πείτε πάτρε μου, θα φέρω λάθος. Ή στον τρόπο τη ζωή σα, ή στο διδασκαλία που λέτε. Και αν με επιμείνω, η μέρα την τόση. Αν με επιμείνω και το διορθώσω, το διορθώσω. Έτσι. Αλλά το να πω όμως ότι εγώ είμαι αυθεντία, το είναι φοβερό. Αυθεντία είναι μόνο η Εκκλησία. Η οποία εκφράζεται δια των οικουμενικών της συνόδων. Αυτό είναι η αυθεντία. Δεν είναι λοιπόν ένα πρόσωπο. Αυτά είναι πολύ μεγάλη σημασία. Είναι θεμελιακή σημασία. Έτσι λοιπόν η πνευματικότητα που αναπτύχθηκε στη Δύση είναι αυτή. Σημειώσατε ότι ο συναισθηματικός, συγγνώμη, ο μυστικισμός της Δύσεως, και ξέρετε τι είναι ο μυστικισμός, μυστικισμός θα πει ο τρόπος με τον οποίο θα ενωθώ με τον Θεό. Λέγεται μυστικισμός. Είναι η οδός Θεός-Θεός. Λέγεται μυστικισμός. Ο μυστικισμός στη Δύση είναι επί συναισθηματικού επίπεδου. Έτσι, ο μυστικισμός περιπίν της θηρεσίας, 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 της θηρεσί